της έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζει ο νομός Λασιθίου σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσπαθεί να αναδείξει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Δερμιτζάκης με αναφορές στη Βουλή, χωρίς όμως σαφές απαντήσεις, όπως δηλώνει ο ίδιος. Όλη η Ελλάδα, κύριε Τουρλούκη, διαμαρτύρεται για την καταστροφή που επέρχεται στην παιδεία συστηματικά τα τελευταία 4,5 χρόνια. Αυτό που ξέραμε δημόσια δωρεάν παιδεία ανήκει πλέον στο παρελθόν και με τα νομοσχέδια τα οποία έχουν φέρει και με τους νόμους τους οποίους υλοποιούν. Δυστυχώς η παιδεία στην Ελλάδα θα είναι για τους λίγους, για αυτούς που έχουν υψηλό βαλάντιο, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, σιγά σιγά απομακρύνονται από αυτό το κοινωνικό αγαθό που έπρεπε να είναι δωρεάν, η πρόσβαση να είναι εντελώς δωρεάν. Είναι οι τεράστιες ελλείψεις στο νομό μας. Έχουμε πέρα από αυτά τα γενικά θέματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, η τράπεζα θεμάτων, οι αλλεπάλληλες εξετάσεις, η μονοδρόμηση της παιδείας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βγάζει η παιδεία, παράγει εργαλεία προσκρίσεων και όχι πολύπλευρα μορφωμένους ανθρώπους. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και τεράστιες ελλείψεις στα σχολεία. Χθες ήμουνα στην περιοχή της Σιτίας, είχα συνάντηση με τους φορείς. Υπάρχουν σχολεία χωρίς καθόλου φιλολόγους. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία που δεν έχουν δάσκαλο. Στην Ιερά Πέτρα επίσης υπάρχουν προβλήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να καλύψουν αυτά τα κενά. Είναι ένα πρόβλημα ορατό. Το έχω βάλει στη Βουλή κατ' επανάληψη. Έχω κάνει και επίκαιρες ερωτήσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Λασίθι, για τις τεράστιες ελλείψεις που ανέφερα. Δεν έχει δοθεί απάντηση, γιατί πραγματικά αυτή η κυβέρνηση που ακούει αυστηρά στις αναλογίες που τους έχει δώσει η Τρόικα, με αποτέλεσμα να έχει απογυμνωθεί όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή από εκπαιδευτικό προσωπικό.